Πίσω στο 2000, το έτος 2000, ήμουν έτοιμος να πω τώρα πριν από κάτι λίγα χρόνια, αλλά έχουν περάσει 24 χρόνια. Εκεί όταν άλλαζε η χιλιετία και γινόταν ένας ψιλοχαμός, το περιοδικό Time, από τα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, είχε κάνει ένα αφιέρωμα για τα σημαντικότερα πρόσωπα της τελευταίας χιλιετίας, από το 1000 μέχρι το 2000. Στο νούμερο 1 είχαν τον Γουτεμβέργιο, ο οποίος έκανε την τυπογραφία. Στο νούμερο 3 ήταν ο Μαρτίνος Λούθυρος, ως προς τα σημαντικότερα πρόσωπα που αλλάξανε την πορεία του κόσμου. Και οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν πολλά για τον Μαρτίνο Λούθυρο, δεν γνωρίζουν πολλά για τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα, αλλά εμείς συγκεκριμένα ως Ευαγγελικοί θα έπρεπε να γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο και για το τι συνέβη εκείνα τα χρόνια και να ξέρουμε και την ιστορία και την θεολογία. Οπότε θα πούμε μερικά λόγια για τον Λούθυρο, να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε σήμερα. Οπότε θα σας πάω πίσω 500 χρόνια. Πάμε στο 1505, όπου ο Λούθυρος είναι 21 ετών. Είναι πολύ έξυπνο παιδί, ο οποίος έχει ήδη τελειώσει το μάστερ του στο πανεπιστήμιο. Και τι γίνεται. Όταν μεγάλωνε, ο πατέρας του, ο Hans Luther, ήταν μεταλλορύχος μέσα στα ορυχεία και μεγάλωσε πολύ φτωχός ο πατέρας του. Αλλά καθώς μεγάλωσε, έβγαλε αρκετά λεφτά και ήθελε ο γιος του να μην γίνει κι αυτός, να μην είναι κι αυτός μέσα στα ορυχεία, αλλά ήθελε ο γιος του να σπουδάσει και να γίνει κάτι μεγάλο και σημαντικό. Και η πιο ευτυχισμένη μέρα του Hans ήταν όταν ο 21χρονος Λούθυρος ξεκίνησε στη νομική σχολή. Θα γινότανε δικηγόρος. Ήταν πολύ έξυπνο μυαλό, είχε μάθει ήδη λατινικά, έπρεπε να ξέρεις λατινικά εκείνο τον καιρό, διότι όλα τα μεγάλα επαγγέλματα και όλες τις μεγάλες θέσεις, είτε ήσουν πολιτικός, είτε ήσουν θεολόγος, είτε ήσουν γιατρός, είτε ήσουν δικηγόρος, έπρεπε να ξέρεις λατινικά. Είχε μάθει λατινικά και πήγε στη νομική. Οπότε ο Hans, τεράστια χαρά, ο γιος μου θα βγάλει πολλά λεφτά, θα γίνει μεγάλος δικηγόρος, θα μας φροντίζει στα γεράματά μας και όλα καλά. Αλλά τα πράγματα δεν πήγανε σύμφωνα με τα σχέδιά του. Στην πρώτη του χρονιά, ενώ ο Λούθυρος είχε ξεκινήσει νομική και επέστρεφε σπίτι του, μια κανονική μέρα όπως κάθε άλλη μέρα, ξεκινάει μια τεράστια καταιγίδα, τόσο μεγάλη να πέφτουν κεραυνοί δίπλα του, τα δέντρα να φεύγουν κλαδιά και αυτός να τρέχει κατατρομαγμένος επειδή νομίζω ότι θα πεθάνει. Εκεί που τρέχει, πέφτει ένας κεραυνός ακριβώς δίπλα του και τον ρίχνει στο έδαφος. Αυτός λέει τελείωσε, θα πεθάνω και φωνάζει «Αγία Άννα, σώσε με! Θα γίνω μοναχός!» Ποια είναι η Αγία Άννα? Η Αγία Άννα υποτίθεται ότι είναι η μητέρα της Μαρίας, της μητέρας του Χριστού, η Αγιά του Χριστού. Καλά, το που το βρίσκουν αυτό είναι άλλο θέμα ολόκληρο. Τέλος πάντων, γιατί όμως προσεύχεται στην... Γιατί το πρώτο όνομα που το έρχεται στο μυαλό είναι η Αγία Άννα? Διότι η Αγία Άννα ήταν επίσης η προστάτηδα Αγία των μεταλλορύχων. Οπότε μέσα στο σπίτι του, καθώς μεγάλωνε, συνήθως προσευχόντουσαν στην Αγία Άννα. Οπότε τώρα νομίζω ότι θα πεθάνει και το πρώτο όνομα που το έρχεται στο μυαλό είναι αυτή. Οπότε προσεύχεται στην Αγία Άννα και της λέει «Σώσε με, αν με σώσεις και δεν πεθάνω θα γίνω μοναχός, θα δώσω τη ζωή μου στο Θεό». Δεν πεθαίνει, προφανώς, και πάει σπίτι του και παρά την τεράστια δυσαρέσκεια του πατέρα του, ο Λούθυρος που θέλει να κρατήσει την υπόσχεσή του, παραιτείται, σταματάει τη νομική σχολή και πάει και μπαίνει μέσα σε 2 εβδομάδες, τα σταματάει όλα και πάει και μπαίνει μέσα σε μοναστήρι.
Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχε σκοπό ο ίδιος να το κάνει, δεν το είχε σκοπό η οικογένειά του να το κάνει. Αλλά ο Λούθυρος, ο οποίος δεν έκανε ποτέ τίποτα με μισή καρδιά, όταν ήταν να κάνει κάτι θα το έκανε με όλο το πάθος και το ζήλο που είχε, αφού αποφάσισε ότι θα γίνει μοναχός και θα πάει στο μοναστήρι, είπε «Εγώ θα γίνω ο καλύτερος μοναχός που υπάρχει». Μπαίνει λοιπόν στο μοναστήρι και δεν ήταν οποιοδήποτε μοναστήρι, ήταν αρκετά αυστηρό μοναστήρι εκεί πέρα, που θα σου δίνουν τα πιο άβολα ρούχα και γενικώς πολλές νηστείες, πολλές προσευχές, πολύ σκληραγωγημένη ζωή εκεί πέρα. Αλλά αυτός είπε «θα τα κάνω όλα». Μιλώντας για εκείνη την εποχή, ο Λούθυρος έγραψε «αν υπήρχε ποτέ μοναχός που θα μπορούσε να σωθεί από τον μοναχισμό του, θα ήμουν εγώ». Με άλλα λόγια, αν μπορεί κάποιος να σωθεί με το να κάνεις αυτά που κάνω εγώ, εγώ θα τα κάνω καλύτερα από όλους. Άμα είναι να σωθώ κάνοντας αυτά τα πράγματα, πρώτος εγώ θα μπω. Μέσα σε όλα τα πράγματα που έπρεπε να κάνουν μέσα στο μοναστήρι, υπήρχε η καθημερινή εξομολόγηση στον ιερέα. Τώρα, οπότε πηγαίνανε όλοι οι μοναχοί, ένας-ένας κάθε μέρα και κάνανε την εξομολόγησή τους. Βέβαια, σε πόσο μπελά μπορείς να μπεις μέσα στις 24 ώρες μέσα σε ένα μοναστήρι? Πόσες αμαρτίες να κάνεις μέσα στις 24 ώρες? Από την προηγούμενη μέρα που πήγα εξομολογήθηκα μέχρι σήμερα πρέπει να ξαναπάω να εξομολογηθώ. Πόσες αμαρτίες να έχω κάνει, τι να έχω κάνει? Οι περισσότεροι πηγαίνανε μέσα και έλεγαν «Πάτε, συγχώρεσέ με, χθες το βράδυ έπρεπε να κλείσουμε τα φώτα στις 9 η ώρα, αλλά εγώ έκατσα και διάβαζα μέχρι τα μεσάνυχτα. Συγχώρεσέ με. Χθες επιθύμησα το φαγητό του διπλανού μου». Μικροπράγματα. Ο Λούθυρος όμως, όποτε πήγαινε να εξομολογηθεί, συνεχώς ό,τι μπορούσε να σκεφτεί, πράγματα που είχε κάνει, πράγματα που είχε σκεφτεί, πράγματα που είχε πει. Και δεν πήγαινε μέσα για 5 λεπτά, όπως οι περισσότεροι. Πήγαινε μέσα για 20 λεπτά. Πήγαινε μέσα για μισή ώρα. Πήγαινε μέσα για μία ώρα. Πήγαινε μέσα για 2 ώρες. Έχει υποθεί ότι μία φορά πήγε στην εξομολόγηση και ήταν μέσα για 6 ώρες. Και όχι μόνο αυτό. Όταν έφευγε, μπορεί να πήγαινε πίσω στο δωμάτιό του και μετά να σκεφτόταν «Α, μου ξέφυγε κάτι». Ή έκανα μία αμαρτία από εκείνη τη στιγμή μέχρι εδώ πέρα, είχα κάποια κακή σκέψη και έπρεπε να ξαναπάει, να ξαναεξομολογηθεί. Σε κάποια φάση νομίζανε ότι το έκανε μόνο και μόνο για να λουφάρει, για να μην κάνει τις δουλειές του. Και λέγανε όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν, αυτός κάθεται μέσα και λέει ιστορίες. Αλλά βλέπουν σιγά σιγά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το κάνει επειδή δεν θέλει να κάνει τις δουλειές του. Βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος όντως τυραννιέται από την ενοχή για την αμαρτία του. Ο Λούθυρος είχε πει, ήξερε, ότι η Γραφή λέει ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη τη δύναμη, με όλο σου το νου. Και λέει, εγώ δεν τα έχω κάνει αυτά. Καθόλου. Δεν είμαι πουθενά κοντά στο να έχω αγαπήσει τον Θεό όπως αξίζει ο Θεός να αγαπήσει. Οπότε αν εγώ δεν τηρώ τη μεγαλύτερη εντολή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και φοβότανε πάρα πολύ και με το δίκιο του την οργή του Θεού. Έγραψε ότι εκείνο τον καιρό έβλεπα τον Χριστό σαν έναν οργισμένο κριτή με τη μάχαιρα στο χέρι έτοιμο να με σφάξει. Γιατί φοβότανε τόσο πολύ, ήταν τόσο συγκλονιστικό? Μα δεν ήταν καλύτερος από πολλούς άλλους ανθρώπους? Ο ίδιος είχε πάει σε μοναστήρι, ήταν μοναχός, είχε δώσει τη ζωή του στο Θεό. Γιατί φοβότανε τόσο πολύ τον νόμο του Θεού? Θυμηθείτε, ο Λούθυρος ήξερε πολλά για τον νόμο, θα γινόταν δικηγόρος. Ο νόμος του Θεού τι λέει? Μας λέει, εντάξει, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Να σας πω μια ιστορία από τον νόμο, πίσω στο Δευτερονόμιο.
Ένα κείμενο που το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες, που θέλει να μας εξηγήσει τι λέει ο νόμος. Να σας πω λίγο την ιστορία στο Δευτερονόμιο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Να σας πω τι γίνεται. Είναι όταν οι Ισραηλίτες έχουν φύγει από την Αίγυπτο και πάνε να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Και ο Θεός τους λέει: ακούστε τι θα κάνετε. Θα χωριστείτε σε δύο ομάδες. Θα πάτε σε ένα σημείο που είναι δύο βουνά. Και είναι δύο πλαγιές, που είναι μία απέναντι από την άλλη. Είναι σαν δύο αμφιθέατρα σχεδόν. Και λέει: θα πάτε οι έξι φυλές, θα ανεβείτε από τη μία. Και άλλες οι έξι φυλές θα ανεβείτε από την άλλη, στις δύο πλαγιές. Και θα κοιτάτε η μία πλευρά την άλλη. Και οι Λεβίτες θα πάρουν τον νόμο και θα αρχίσουν να τον φωνάζουν και θα λένε: επικατάρατος αυτός που δεν τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Και οι δύο πλευρές φωνάζανε, χιλιάδες άνθρωποι φωνάζανε: αμήν! Όλοι μαζί. Ξανά. Επικατάρατος αυτός που μιχεύει. Αμήν! Επικατάρατος αυτός που φωνεύει. Αμήν! Και στο τέλος, ο νόμος λέει: επικατάρατος όποιος δεν πράττει όλα όσα προστάζει ο νόμος. Και κάνουν όλοι: αμήν! Όπα, κάτσε, περίμενε. Τι ήταν αυτό το τελευταίο? Επικατάρατος όποιος δεν πράττει όλα όσα προστάζει ο νόμος. Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Και οι περισσότεροι άνθρωποι το ακούν αυτό και λένε: μα κανένας δεν μπορεί να κάνει όλα όσα λέει ο νόμος. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Κανένας δεν είναι τέλειος. Άρα οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν? Και οι περισσότεροι θρησκείες τι κάνουν? Σου λένε: εντάξει, αυτοί είναι οι κανόνες. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ας ελπίσουμε ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει περισσότερα καλά έργα σε σχέση με τις αμαρτίες μας, με τα άσχημα έργα που έχουμε κάνει και ίσως να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Όλοι έτσι βλέπουν τον νόμο. Αλλά ο Λούθυρος λέει: παιδιά, ο νόμος δεν λειτουργεί έτσι. Ο νόμος δεν λέει: αυτοί είναι οι κανόνες, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ο νόμος λέει: αυτοί είναι οι κανόνες, πρέπει να τους ακολουθάτε. Φαντάσου να πας εσύ, φαντάσου να έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι δολοφόνος και τον πάμε στο δικαστήριο και μιλάει στον δικαστή και λέει: ναι, το ξέρω ότι έσφαξα κάποιον, αλλά εντάξει, γενικώς προσπαθώ να ακολουθάω τον νόμο. Γενικώς προσπαθώ να μην παραβιάζω τον νόμο. Εντάξει, έκανα ένα πράγμα, εντάξει. Δεν λειτουργεί. Να του πει: όχι, εντάξει, δεν πειράζει, φεύγεις. Δεν λειτουργεί έτσι ο νόμος. Ο νόμος απαιτεί να τον ακολουθάς ολόκληρο. Και επειδή οι άνθρωποι λένε: αφού δεν μπορούμε, δεν γίνεται να είναι αυτός ο κανόνας πια. Αλλά αυτός ο κανόνας δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι τέλειος. Οπότε, τι γίνεται? Ο Λούθυρος το καταλάβαινε αυτό και λέει: εγώ έχω παραβιάσει τον νόμο του Θεού. Και αφού έχω παραβιάσει τον νόμο του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί να πει: δεν πειράζει. Πρέπει να τιμω... Αν ο Θεός είναι δίκαιος, εγώ πρέπει να τιμωρηθώ. Πρέπει να με τιμωρήσει. Εκείνη την περίοδο, ο Λούθυρος γράφει ότι ένιωθε μια βαθιά πνευματική απελπισία. Έγραψε: έχασα επαφή με τον Χριστό ως σωτήρα και παρηγορητή και τον έκανα δεσμοφύλακα και τιμωρό της ψυχής μου. Τα πράγματα ήταν τόσο άσχημα, ήταν τόσο μέσα στη μιζέρια, συνέχεια, που σε κάποια φάση τον είχε πιάσει ένας φίλος του και του λέει, Μαρτίνο, του λέει, τον αγαπάς τον Θεό? Επειδή δεν βλέπω καθόλου ευτυχία μέσα στη ζωή σου, δεν βλέπω καθόλου χαρά μέσα στη ζωή σου, τον αγαπάς τον Θεό? Και ο Λούθυρος του λέει: ξέρεις κάτι, μερικές φορές τον μισώ τον Θεό. Τον μισώ επειδή μας έχει δώσει όλους αυτούς τους νόμους που δεν μπορώ να τους ακολουθήσω και θα πεθάνω και θα πάω στην κόλαση. Τα κριτήρια του είναι τόσο υψηλά που δεν μπορώ να τα φτάσω. Απλά για να με τιμωρήσει, με βάζει εδώ πέρα. Οπότε, όλοι αυτοί οι ηγούμενοι στο μοναστήρι που ήταν, δεν ξέρουν να τον κάνουν. Έχουν μια ιδέα. Είχαν κάποια δουλειά που έπρεπε να γίνει στη Ρώμη. Αυτό ήταν στη Γερμανία, έτσι. Και λένε: ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα τον στείλουμε στη Ρώμη να ταξιδέψει, να δει τον κόσμο, να ξεχαστεί, να μην σκέφτεται συνεχώς την αμαρτία του.
να πάει, να ευχαριστηθεί, να κάνει τις δουλειές που έχει να κάνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πάει στη Ρώμη, υπάρχουν πολλά μέρη στη Ρώμη, υπάρχουν πολλοί ναοί, υπάρχουν πολλά λείψανα, υπάρχουν πολλές εικόνες, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει, να δει θρησκευτικά, στα οποία μπορεί να κερδίσει, θα εξηγήσω τώρα τι εννοώ, μπορεί να πάρει λυσίπινα που βοηθάνε με τη σωτηρία σου. Τι είναι τα λυσίπινα? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε το τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια της ιστορίας. Οπότε, να εξηγήσω λίγο τι είναι τα λυσίπινα. Για να καταλάβουμε τι είναι, πρέπει να καταλάβουμε λίγο την ρωμαϊκή, την ρωμαιοκαθολική θεολογία. Λοιπόν, στην ρωμαιοκαθολική θεολογία, ένας καλός ρωμαιοκαθολικός, όταν πεθαίνει, δεν πάει κατευθείαν στον παράδεισο, πάει πρώτα στο καθαρτήριο. Έχουμε τον παράδεισο, έχουμε την κόλαση και έχουμε το καθαρτήριο. Γιατί πάει στο καθαρτήριο? Στο καθαρτήριο πας για να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου και όταν θα είσαι αρκετά αγνός και αρκετά καθαρός, τότε θα πας στον παράδεισο. Σου λένε ότι ελάχιστοι μπορούν να πάνε κατευθείαν στον παράδεισο. Οι Άγιοι, η Μαρία, κάποιοι μάρτυρες σου λένε αυτοί ήταν τόσο καλοί και τόσο άξιοι που αυτοί πήγαν κατευθείαν στον παράδεισο. Αλλά σε γενικές γραμμές, ο μέσος, ακόμα και από τους καλύτερους ρωμαιοκαθολικούς, σου λένε αυτοί πρέπει πρώτα να πάνε στο καθαρτήριο να καθαριστούν. Και πόσο καιρό θα είσαι στο καθαρτήριο, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι αόριστο. Μπορεί να είναι ένα χρόνο, μπορεί να είναι 1000 χρόνια. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα είσαι στο καθαρτήριο. Αλλά όλοι οι καλοί ρωμαιοκαθολικοί πάνε πρώτα στο καθαρτήριο. Εμείς, σύμφωνα με την δικιά της θεολογία, δεν πρόκειται να πάμε στο καθαρτήριο. Εμείς πάμε κατευθείαν στην κόλαση, επειδή είμαστε ρωμαιοκαθολικοί. Αλλά αυτοί πάνε στο καθαρτήριο. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη ρωμαιοκαθολική θεολογία υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το λυσίπινο. Τι είναι το λυσίπινο? Που λύει την ποινή. Ποια είναι αυτή η ποινή που λύεται? Ο Πάπας, ως κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μπορεί να εκδώσει λυσίπινο. Τι είναι αυτό? Είναι κάποιο καλό έργο που σου λέει, άμα κάνεις αυτό το πράγμα, άμα κάνεις αυτό το καλό έργο, σου δίνω ένα λυσίπινο. Που σημαίνει, όταν εσύ πας στο καθαρτήριο, αν έχεις κάνει αυτό το καλό έργο που σου έδωσε ο Πάπας να κάνεις, θα πας για λιγότερο χρόνο στο καθαρτήριο. Η ποινή σου θα είναι μικρότερη. Λύεται η ποινή. Παράδειγμα, και αυτό δεν είναι κάτι που γινόταν μόνο εκείνο τον καιρό, το 16ο αιώνα, αυτό υπήρχε από αιώνες νωρίτερα και υπάρχει ακόμα σήμερα στη ρωμαιοκαθολική θεολογία. Ήμουνα με ένα γνωστό μου και ήμουνα στο σπίτι του και είχε μια Αγία Γραφή, η οποία ήταν, η έκδοση ήταν μια ρωμαιοκαθολική έκδοση, έτσι. Και στην πρώτη σελίδα έλεγε, είχε τη σφραγίδα του Πάπα και έλεγε αυτή η έκδοση της Αγίας Γραφής είναι ευλογημένη από τον Πάπα και λέει ο Πάπας δίνει ένα λυσίπινο σε όποιον διαβάσει αυτή την Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε αυτό είναι ένα καλό έργο που μπορεί να κάνεις ώστε να περάσεις λιγότερο χρόνο στο καθαρτήριο και να πας πιο γρήγορα στον Παράδεισο. Αν κάνεις αυτό το έργο και παίρνεις το λυσίπινο από τον Πάπα. Γιατί το εξηγήσαμε αυτό τώρα? Διότι αυτοί που στέλνουν τον Λούθυρο στη Ρώμη του λένε, άκου δε τι μπορείς να κάνεις. Θα πας εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα θα ταξιδέψεις. Δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ τόσο πολύ στη ζωή σου. Θα πας μέχρι τη Ρώμη, την Άγια Πόλη. Θα πας εκεί πέρα. Υπάρχουν ναοί, υπάρχουν εικόνες που άμα πας και τις προσκυνήσεις θα πάρεις λυσίπινο. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, στα οποία παίρνεις λυσίπινο που σε βοηθάνε στη σωτηρία σου. Πας στον Παράδεισο πιο γρήγορα. Υπέροχα, φανταστικά. Οπότε ο Λούθυρος πηγαίνει. Αυτό όμως που θέλανε, αυτοί που τον στείλανε, που ήταν να ξεχαστεί, να μην σκέφτεται πια αυτά τα πράγματα, να μην αγχώνεται συνέχεια, να μην σκέφτεται συνεχώς την αμαρτία του, να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα που για να είναι πιο, να νιώθει πιο καλά με τον Θεό. Αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Πάει στη Ρώμη και ήταν μια ζούγκλα. Όποτε πήγαινε εκκλησία, έβλεπε ιερείς, οι οποίοι
Κάνανε στα γρήγορα τη λειτουργία, επειδή είχαν άλλες δουλειές. Άντε πάμε να τελειώνουμε και προχωράμε. Έβλεπε να είναι μέσα σε κάθε αμαρτία, δεν ήταν καθόλου αγνοί και άγιοι και άνθρωποι του Θεού. Καθότανε στις μεγάλες σειρές για να προσκυνήσει, ξέρω εγώ, τα κόκαλα του Αγίου Πέτρου, παράδειγμα. Έκανε ένα προσκύνημα. Στη Ρώμη υπάρχουν κάτι σκάλες, οι οποίες λέγεται η σκάλα Σάνκτα. Είναι κάτι μαρμάρινες σκάλες, οι οποίες υποτίθεται ότι τις φέρανε από τα Ιεροσόλυμα. Υποτίθεται ότι είναι τα σκαλοπάτια που ανέβηκε ο Χριστός όταν πήγαινε ενώπιον του Πιλάτου. Και τα ξεριζώσανε και τα πήγανε στη Ρώμη. Και είναι ακόμα εκεί στη Ρώμη αυτά. Και μπορείτε να πάτε για να τα δείτε. Και υπάρχει ένα λυσίπινο που μπορείς να πάρεις, άμα γονατιστός ανέβεις στα σκαλιά ένα-ένα και φυλάς κάθε σκαλοπάτι, όταν φτάσεις επάνω, παίρνεις λυσίπινο. Θα πας πιο γρήγορα στον παράδεισο, αν ανέβεις αυτά τα σκαλιά. Και ο Λούθρος το έκανε. Το έκανε. Αλλά ήταν ήδη τόσο στεναχωρημένος, τόσο εκνευρισμένος με όλα αυτά που έβλεπε γύρω του. Και έκατσε εκεί πέρα και ανέβηκε. Και να είναι όλοι οι γέροι και οι γριές εκεί στα γόνατά τους και να φυλάνε αυτά τα σκαλοπάτια ένα-ένα και φτάνει πάνω. Και λέει, έγινε άραγε τίποτα τώρα. Ωραία, πήρα το λυσίπινο. Αυτό έκανε κάτι τώρα αυτό για τη σωτηρία μου. Θα πάω τώρα πιο γρήγορα στον παράδεισο. Θα με δεχτεί ο Θεός τώρα, επειδή ανέβηκα αυτά τα σκαλιά. Ποιος ξέρει αν είναι αλήθεια. Οπότε, είναι ακόμη στεναχωρημένος. Επιστρέφει στη Γερμανία και στο μοναστήρι και τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δεν ξέρουν τι θα τον κάνουν. Δεν έχουν μια καινούρια ιδέα για να μην είναι μίζερο συνέχεια. Να τον στείλουμε στο πανεπιστήμιο. Να κάτσει να μελετήσει, να φοιτήσει στη θεολογία και να σκέφτεται άλλα πράγματα. Μην κάθεται και σκέφτεται μόνο την αμαρτία του συνέχεια, να κάθεται να σκέφτεται άλλα θεολογικά ζητήματα, να τον θάψουμε μέσα στα βιβλία. Πάει το μυαλό του αλλού. Οπότε εντάξει, τον στέλνουν και πάει στο πανεπιστήμιο και μελετάει μέχρι το σημείο που γίνεται, παίρνει και το διδακτορικό του στη θεολογία και γίνεται καθηγητής. Είναι και μοναχός, είχε γίνει και ιερέας και γίνεται τώρα καθηγητής στο πανεπιστήμιο εκεί, στο θεολογικό της Βιτεμβέργης. Όταν λοιπόν ήταν εκεί πέρα, το πρώτο μάθημα που ήθελε να κάνει ήταν να διδάξει το βιβλίο των Ψαλμών. Εντάξει, το δίδαξε το βιβλίο των Ψαλμών. Το μελέτησε, το δίδαξε. Όλα καλά. Μετά είπε, ποιο βιβλίο να διδάξω τώρα? Είπε να διδάξω το βιβλίο την επιστολή προς Ρωμαίους. Ενώ μελετάει την επιστολή λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ξεκινάει η επιστολή προς Ρωμαίους, αφού υπάρχει εισαγωγή, ο Απόστολος Παύλος γράφει, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο, διότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία για όλους που πιστεύουν, και για τον Ιουδαίο και για τον Έλληνα. Και σε αυτό, στο Ευαγγέλιο, φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Από πίστη σε πίστη, σε όποιον πιστεύει, όπως είναι γραμμένο, ο δίκαιος θα ζήσει διαμέσου της πίστης. Τώρα, καθώς ο Λούθυρος το διαβάζει αυτό, επειδή πρέπει να το μελετήσει για να το διδάξει, και είναι στο πρώτο κεφάλαιο, και βλέπει τη φράση που πάντα τον στίχιονε. Και η φράση είναι «η δικαιοσύνη του Θεού». Και βλέπει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτό ήταν που φοβόταν πάνω απ' όλα. Επειδή ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός και η δικαιοσύνη του Θεού κανονικά θα έπρεπε να τον καταστρέψει. Και δίκαια. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο που έλεγε το κείμενο που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Έγραφε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει, μισό λεπτό. Το Ευαγγέλιο τι σημαίνει? Ευαγγέλιο
F και αγγελία. Καλή αγγελία, μια καλή είδηση, τα καλά νέα. Και λέει, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους ότι τα καλά νέα, ότι μέσα στα καλά, τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός φανερώνει τη δικαιοσύνη του. Και λέει, μα αυτό δεν βγάζει νόημα. Επειδή δεν είναι καλά νέα για έναν αμαρτωλό το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν είναι καλά νέα για έναν αμαρτωλό ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Επειδή αν ο Θεός είναι δίκαιος και εγώ είμαι άδικος, ο Θεός πρέπει να με τιμωρήσει. Οπότε λέει, πού είναι τα καλά νέα όταν ο Θεός φανερώνει τη δικαιοσύνη του. Καθώς λοιπόν το μελετάει αυτό το πράγμα, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Και βρίσκει μία έκθεση που είχε γράψει ο Άγιος Αυγουστίνος 1000 χρόνια νωρίτερα για την Επιστολή προς Ρωμαίους. Και ο Άγιος Αυγουστίνος είχε γράψει ότι, προσέξτε, όταν η Γραφή λέει ότι στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού, δεν σημαίνει, δεν μιλάει εδώ πέρα για την έμφυτη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μιλάει για το γεγονός ότι στο Ευαγγέλιο ο Θεός μας δείχνει ότι είναι ο ίδιος δίκαιος. Όταν λέει ότι στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού, λέει δεν σημαίνει, ο Αυγουστίνος, λέει δεν σημαίνει ότι σημαίνει ότι ο Θεός στο Ευαγγέλιο μας δείχνει ότι είναι δίκαιος. Αλλά η δικαιοσύνη για την οποία μιλάει, η οποία μας φανερώνει ο Θεός στο Ευαγγέλιο, είναι η δικαιοσύνη που δίνει ο Θεός σε αυτούς που δεν έχουν δικιά τους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που δίνει στον αμαρτωλό, που δίνει στον άδικο, που δεν έχει δικαιοσύνη και καλοσύνη και αγιότητα δικιά του. Μέσα στο Ευαγγέλιο, τα καλά νέα είναι ο Θεός φανερώνει και λέει, να, δικαιοσύνη που δεν έχεις και μας τη δίνει από πίστη σε πίστη. Είναι διαμέσου της πίστης. Και λέω, όπα, κάτσε. Το διαβάζει αυτό ο Λούθερος και λέει, κάτσε, περίμενε, μισό λεπτό για να καταλάβω. Και κοιτάει, όντως, στο κεφάλαιο 3 της προς Ρωμαίους, τι λέει. Μας λέει ότι η δικαιοσύνη που προσπαθούμε να κερδίσουμε και δεν μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι διαμέσου του νόμου, η δικαιοσύνη δίνεται σε αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει ένα άλλο κείμενο, πολύ σημαντικό, στη Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, όπου, γιατί είναι το σημαντική η επιστολή προς Φιλιππισίους, επειδή σε αυτό το σημείο έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος που έγραψε τη Φιλιππισίους, σε ένα βαθμό μοιάζει με το Λούθυρο. Γιατί? Διότι ο Λούθυρος ήταν μοναχός που ήθελε να σωθεί με τον μοναχισμό του. Να κάνω όσα καλύτερα πράγματα μπορώ να κάνω για να γίνω δίκαιος ενώπιον του Θεού. Να έχω δικιά μου δικαιοσύνη. Και παράλληλα, ο Απόστολος Παύλος ήταν Φαρισαίος, ο οποίος ήθελε να σωθεί με τον φαρισαϊσμό του. Και στην επιστολή προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, ο Απόστολος Παύλος λέει, και εγώ αυτό προσπάθησα να κάνω. Όλα τα καλύτερα έργα που μπορούσα να κάνω ενώπιον του Θεού. Και τι βρήκα ότι ήτανε? Σκύβαλα, λέει. Σκουπίδια. Κοπριά. Δεν μπορούσα να σωθώ ενώπιον του Θεού με αυτά τα πράγματα. Λέει, μέχρι που ανακάλυψα τον Ιησού Χριστό. Και τώρα δεν ζητάω μια δικαιοσύνη δικιά μου διαμέσω του νόμου, αλλά μια δικαιοσύνη που είναι από τον Θεό διαμέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Θυμάστε Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 21, που λέει ότι ο Θεός πήρε αυτόν που ήταν χωρίς αμαρτία και τον έκανε αμαρτία για μας, ώστε εμείς εν Χριστώ να γίνουμε η δικαιοσύνη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό. Ο Χριστός είναι τέλειος και δίκαιος και εγώ είμαι αμαρτωλός και άδικος. Και στο Σταυρό δεν είναι απλά ότι ο Χριστός παίρνει τη δικιά μου αμαρτία επάνω του. Αυτό θα ήταν καλό αν ήταν το μόνο πράγμα που γινόταν, ότι παίρνει την αμαρτία μου επάνω του. Μια χαρά. Αλλά αυτό με κάνει αυτομάτως δίκαιο. Αν κάποιος αφαιρούσε την αμαρτία μου, εγώ είμαι αυτομάτως δίκαιος. Θα μπορούμε να πούμε ότι είμαι αθώος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαι σαν ένα κενό αγκείο. Αλλά δεν σταματάει εκεί πέρα. Η αμαρτία μου
εφαρμόζεται στον Χριστό, ο οποίος τιμωρείται για μένα, και η τέλεια αγιότητα και δικαιοσύνη του Θεού εφαρμόζεται σε μένα. Η δικαιοσύνη του Θεού δίνεται σε αυτούς που έχουν πίστη στο Χριστό. Οπότε δεν είναι η δικιά μου δικαιοσύνη, δεν είναι όλα τα δικά μου τα καλά έργα τα οποία με κάνουν δίκαιο ενώπιον του Θεού, αλλά είναι το έργο του Χριστού που εφαρμόζεται σε μένα, που λογαριάζεται σε μένα. Και ο Λούθυρος λέει, όταν το είδα αυτό το πράγμα, όταν το κατάλαβα αυτό το πράγμα, ήτανε σαν να αναγεννήθηκα. Ήτανε σαν να βλέπω τις πύλες του παραδείσου να ανοίγουν μπροστά μου. Να καταλαβαίνω ότι όλα τα δικά μου τα έργα δεν μπορούν να με σώσουν. Και ο Χριστός είναι αυτός μόνο που μπορεί να με σώσει. Και αυτό τώρα γίνεται το σύνθημα, θα γίνει το σύνθημα της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, το «Sola Fide». Τι σημαίνει «Sola Fide»? «Sola», όπως λέμε «solo», «μόνο», και «Fide» που σημαίνει «πίστη». Ότι μόνο διαμέσου της πίστης δικαιώνεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και ο Λούθυρος το καταλαβαίνει αυτό και αλλάζει ολόκληρη του η ζωή. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το οποίο θα είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει η θρησκευτική μεταρρύθμιση. Θα είναι κάτι άλλο. Θα προλάβουμε. Να σας πω πώς ξεκινάνε τα πάντα και μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να σας αλλάξουμε λίγο σκηνικό. Όλα αυτά γινόντουσαν στη Γερμανία με τον Λούθυρο, ο οποίος διδάσκει τώρα στο Πανεπιστήμιο της Βιτεμβέργης. Αλλάξουμε εντελώς σκηνικό. Άμα ήταν θεατρικό, δεν θα βλέπουμε τώρα τον Λούθυρο, βλέπουμε δύο άλλους κυρίους. Θα σας πάω στη Ρώμη. Τώρα θα μιλήσουμε για το έναυσμα της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Θα σας πάω στη Ρώμη. Ο Πάπας Ιουλιανός ήταν αυτός ο οποίος ήθελε να χτίσει ένα τεράστιο ναό, ένα τεράστιο καθεδρικό ναό στη Ρώμη, την βασιλική του Αγίου Πέτρου, και είπε αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος ναός όλου του κόσμου, όπου θα βάλουμε τα οστά του Αποστόλου Πέτρου. Πώς τα βρήκε δεν ξέρω, αλλά τα είχε. Ο Ιουλιανός πέθανε, πριν προλάβει, είχε βάλει τα θεμέλια, αλλά πέθανε. Οπότε έχουμε τώρα τον επόμενο Πάπα, ο οποίος θέλει να χτίσει αυτόν τον ναό. Αλλά ο επόμενος Πάπας, που ήταν ο Λέων ο δέκατος. Ο Λέων, λοιπόν, ήταν, πώς να τον περιγράψουμε. Του άρεσε να περνάει καλά. Του άρεσε να περνάει, να χαλάει τα λεφτά του στον τζόγο και στα πάρτι, στις γιορτές, στα ταξίδια, και στην ουσία χάλασε όλα τα λεφτά της Καθολικής Εκκλησίας για να περνάει καλά. Και δεν είχε λεφτά τώρα να χτίσει τον ναό του Αγίου Πέτρου. Τι να κάνω, λέει, τώρα πού να βρω τα λεφτά για να το χτίσω? Συγχρόνως, στη Γερμανία είναι ένας άλλος κύριος. Έχουμε τον Πάπα που έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται λεφτά. Συγχρόνως, στη Γερμανία είναι ένας άλλος κύριος, ο οποίος το λένε πρίγκιπα Αλβέρτο. Ο οποίος ο Αλβέρτος είναι επίσκοπος στη Γερμανία. Πώς έγινε επίσκοπος στη Γερμανία? Έγινε επίσκοπος στη Γερμανία διαμέσω αυτού που αποκαλούμε συμμονία. Τι είναι η συμμονία, θα μου πείτε. Θα το εξηγήσουμε γι' αυτό. Η συμμονία είναι όταν κάποιος παίρνει κάποια θέση, εκκλησιαστική θέση, δίνοντας λεφτά. Πληρώνοντας για να την πάρει. Αυτό το πήραμε από τις πράξεις κεφάλαιο 8, που είναι ο Σίμωνας, ο μάγος, που πάει στον Πέτρο και λέει πόσα λεφτά θέλεις για να μου δώσει το Άγιο Πνεύμα και τα γνωστά, και έγινε αυτό το έτσι. Οπότε αυτός είχε δώσει λεφτά και έτσι είχε πάρει τη θέση και είχε γίνει επίσκοπος στη Γερμανία. Έχει ανοίξει λοιπόν μια έξτρα θέση για αρχιεπίσκοπο. Και αυτός, ο Αλβέρτος, λέει, ωραία, να πάω να ζητήσω από τον Πάπα αυτή τη θέση. Του δώσω κάποια λεφτά να μου δώσει αυτή τη θέση. Πάει στον Πάπα, στον Λέων, και του λέει, πόσα λεφτά χρειάζεσαι για να πάρω την αρχιεπισκοπή. Τέλος πάντων, συμφωνούν στα 10.000 δουκάτα, που ήταν πάρα πολλά λεφτά, και του λέει ο Αλβέρτος, εντάξει, κοίτα, σου τα δίνω εγώ τα λεφτά. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να τα βρω τώρα σαν μετρητά. Εντάξει. Έχω γη, έχω οικόπεδα, έχω πράγματα, αλλά δεν τα έχω σε μετρητά. Μπορώ να πάω στην τράπεζα να πάρω και να σου δώσω για να πάρω εγώ τη θέση. Ωραία. Το κάνουμε αυτό.
Αλλά εγώ μετά πώς θα τα ξεπληρώσω όλα αυτά. Τους τραπεζίτες, πώς θα τους ξεπληρώσω. Οπότε ο Πάπας του λέει, άκουτε, θα κάνουμε. Έχω μια φοβερή ιδέα. Θα εκδώσω ένα λυσίπινο. Μιλήσαμε εδώ τι είναι τα λυσίπινα. Θα εκδώσω ένα καινούριο λυσίπινο. Στη Γερμανία, εκεί που είσαι εσύ. Ώστε όσοι δώσουν λεφτά για την οικοδομή του ναού του Αγίου Πέτρου, θα παίρνουν ένα λυσίπινο. Θα έχουν λιγότερο χρόνο στο καθαρτήριο. Θα πάνε κατευθείαν στον παράδεισο. Όσοι δώσουν λεφτά για τον ναό. Οπότε, θα μαζεύεις, του λέει το Αλβέρτο Σι, τα λεφτά εκεί στη Γερμανία. Το 50% θα ξεπληρώσεις τα δάνειά σου στους τραπεζίτες και τα άλλα το 50% θα τα στέλνεις στη Ρώμη για να χτίζουμε τον ναό. Και αυτό μπορούμε να το παρουσιάσουμε ως κάτι πολύ πνευματικό. Ποιος δεν θέλει να χτίσουμε ένα μεγάλο ναό για να τιμήσουμε τον Απόστολο Πέτρο. Οπότε κάνουμε ένα καλό έργο με αυτό το λυσίπινο. Όσο πνευματικό και να το παρουσιάσουν οι ίδιοι, αφού βγήκαν ένα σωρό κήρυκες στη Γερμανία για να κηρύξουν και να πούνε υπάρχει ένα καινούριο λυσίπινο από τον Πάπα, όποιος μπορεί και δώσει αυτά τα λεφτά για να χτιστεί ο ναός, θα πάρει λυσίπινο. Αυτοί όμως, πολλοί από αυτούς που το παρουσιάζανε, που βγαίνανε και δίνανε αυτά τα λυσίπινα, δεν ήταν και οι πιο άγιοι άνθρωποι του κόσμου. Και πολλοί, ειδικά υπάρχει ένας κύριος ο οποίος το λέγανε Johann Tetzel, ο οποίος ο Τέτσελ είναι γνωστός, ο οποίος ήταν πολύ showman, έτσι. Ο οποίος ήταν πολύ, έβγαινε, μαζευόταν ο κόσμος και άρχισε και έπαιζε με τα συναισθήματά τους. Και έλεγε, ακούτε τους συγγενείς σας που βρίσκονται στο καθαρτήριο. Ακούτε τους γονείς σας, ακούτε τα παιδιά σας που έχουν πεθάνει. Και κλαίνε που βασανίζονται μέσα στο καθαρτήριο. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να δώσετε λίγα λεφτά για το ναό. Για το ναό. Και με το που δώσετε λεφτά, με το που πέσει το κέρμα μέσα, η ψυχή μέσα στο καθαρτήριο θα πετάξει και θα πάει στον παράδεισο. Ακούτε τους συγγενείς σας που βασανίζονται και εσείς μπορείτε να τους σώσετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λίγα λεφτά. Και από εκεί πέρα είναι που το λυσίπινο αρχίζει και έχει μια άλλη ονομασία που εμείς το αποκαλούμε συγχωροχάρτη. Συγχωροχάρτη δεν είναι η κανονική ονομασία του και δεν είναι ακριβώς πλήρωσέ με και συγχωρήσε και πας στον παράδεισο, αλλά είναι από την πίσω πόρτα αυτή η ιδέα. Ότι άμα δώσεις ή εσύ ή για κάποιον άλλον, επειδή μπορεί να δώσεις λεφτά για τον εαυτό σου ή μπορεί να δώσεις λεφτά για κάποιον άλλον, ώστε να πάνε πιο γρήγορα στον παράδεισο. Οπότε υπάρχει τώρα αυτή η συμφωνία. Όπως μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ο Λούθυρος δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που γινότανε με τα συγχωροχάρτια, με τα λυσίπινα. Επειδή ξέρετε και τι γινότανε. Η περιοχή όπου ήταν αυτά τα λυσίπινα δεν ήταν εκεί πέρα που ήταν ο Λούθυρος. Ήταν λίγο πιο δίπλα, πέρα από το ποτάμι. Και ο Λούθυρος έβλεπε ότι στην εκκλησία του υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν σταματήσει να έρχονται εκκλησία. Γιατί? Πού είναι? Είναι Κυριακή πρωί. Γιατί δεν έχουν έρθει? Και τους έβλεπε, όταν είχε τελειώσει η εκκλησία, τους έβλεπε που ερχόντουσαν από την άλλη την περιοχή και τους έλεγε, πού ήσασταν εσείς, γιατί δεν ήρθατε εκκλησία? Και του κάνανε, κοίτα τι έχω. Δεν χρειάζεται. Γιατί να έρθω εκκλησία? Τι, να ακούσω το λόγο του Θεού για να σωθώ? Έχω αυτό. Είμαι εντάξει με τον Θεό. Θα πω κατευθείαν στον παράδεισο, επειδή έχω αυτό. Και ο Λούθυρος λέει, όχι. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό έτσι, να περάσει. Οπότε πάει και γράφει τις πασίγνωσες τώρα 95 θέσεις. 95 θεολογικές θέσεις, 95 ενστάσεις, 95 προτάσεις κατά των λυσίπινων. Γιατί κάνει αυτά τα πράγματα η Ρώμη και κατά της κατάχρησης, δεν είναι κατά των λυσίπινων εντελώς ή κατά του Πάπα εντελώς, ήταν ακόμα καλός ρωμαιοκαθολικός σε ένα βαθμό. Αλλά λέει υπάρχει τεράστια κατάχρηση και ψέματα από αυτούς τους κήρυκες και αυτό δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει έτσι. Οπότε πάει και τα καρφώνει στην πόρτα
στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων στην Βιτεμβέργη. Τι γίνεται όμως? Τι γίνεται? Ο σκοπός των 95 θέσεων δεν ήτανε επειδή ήθελε να τα κάψει όλα. Ήτανε επειδή ήθελε να κάνει θεολογική συζήτηση. Ήθελε να μαζευτούν όλοι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι θεολόγοι και να συζητήσουν το τι γίνεται με τα λιτσίπινα. Αλλά έγινε κάτι που δεν το περίμενε. Εκεί που το έχει βάλει και είναι στην ουσία κάλεσμα για debate. Θέλει οι υπόλοιποι να μαζευτούν και να συζητήσουν τι γίνεται. Και θέλει να συζητήσει αυτά τα 95 πράγματα. Και τι γίνεται όμως? Εκείνο τον καιρό, από το πανεπιστήμιο, κάποιοι φοιτητές τα βλέπουν και λένε: κοίτα εδώ πέρα τι λέει για τον Πάπα και για την Εκκλησία και για τα λιτσίπινα. Το παίρνουν, το μεταφράζουν στα γερμανικά, επειδή ήταν στα λατινικά. Το μεταφράζουν στα γερμανικά, χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που είναι η τυπογραφία, που δεν υπήρχε νωρίτερα, αλλά τώρα υπάρχει τυπογραφία. Το μεταφράζουν στα γερμανικά, το τυπώνουν, βγάζουν χιλιάδες αντίτυπα και τώρα όλη η Γερμανία έχει διαβάσει τις 95 θέσεις του Λουθύρου. Και τώρα είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Και αυτό έγινε στις 31 Οκτωβρίου του 1517. Οπότε πολλοί άνθρωποι θεωρούν εκείνη την ημέρα ως την αρχή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικές από τις θέσεις του Λουθύρου για να δούμε περίπου τι είναι αυτά που λέγανε. Δεν θα διαβάσουμε όλες τις 95, αλλά θα διαβάσουμε κάποιες από αυτές για να πάρετε μια γεύση του τι έλεγαν και του τι εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Γερμανία εκείνο τον καιρό. Μερικά παραδείγματα. Θέση 27. Κηρύττουν μόνο ανθρώπινες διδασκαλίες. Όσοι λένε πως μόλις τα νομίσματα κουδουνίσουν στο χρηματοκιβώτιο, η ψυχή φεύγει από το καθαρτήριο. Μιλάει για αυτούς που κηρύττουν αυτά τα πράγματα και λέει είναι ανθρώπινες διδασκαλίες αυτά τα πράγματα, όχι από τον Θεό. Νούμερο 43. Οι χριστιανοί πρέπει να διδαχτούν ότι όποιος δίνει στους φτωχούς ή δανείζει στους έχοντες ανάγκη, κάνει καλύτερη πράξη από όποιον αγοράζει λυσίπινα ή συγχωροχάρτια. Νούμερο 45. Οι χριστιανοί πρέπει να διδαχτούν ότι όποιος βλέπει κάποιον που έχει ανάγκη και τον προσπερνά, αλλά ωστόσο δίνει χρήματα για την αγορά λυσίπινων, δεν εξαγοράζει την παπική άφεση, αλλά εξαγοράζει την οργή του Θεού. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο κόσμος που κάθεται και διαβάζει αυτά λέει: όπα, κάτσε, εμείς πιστεύαμε ότι κάτι κάνουμε εδώ πέρα, ότι κάτι θα βοηθήσουμε την ψυχή μας αγοράζοντας αυτά τα πράγματα. Να σας διαβάσω μερικά ακόμα. Νούμερο 46. Οι χριστιανοί πρέπει να διδαχτούν ότι εκτός και αν έχουν περισσότερα από όσα χρειάζονται, οφείλουν να εξοικονομούν αρκετά χρήματα για τις ανάγκες της οικογένειάς τους και σε καμία περίπτωση να μην τα σπαταλούν αγοράζοντας λυσίπινα. Οπότε σου λέει, αν δεν έχετε λεφτά, μην χαραμίζετε τα λεφτά σας σε τέτοια πράγματα. Χαραμίζουμε τέτοια πράγματα? Μα ο ίδιος ο Πάπας μας το έχει εκδώσει αυτό το πράγμα. Νούμερο 48. Οι χριστιανοί πρέπει να διδαχτούν ότι ο Πάπας, χορηγώντας λυσίπινα, έχει ανάγκη και επιθυμεί τις ευσεβείς προσευχές τους περισσότερο από τα χρήματά τους. Εδώ πέρα βλέπουμε ο Λούθυρος είναι ακόμα Ρωμακαθολικός. Ακόμα δεν θεωρεί ότι ο Πάπας είναι πίσω από κάποια συνωμοσία ή ότι ο Πάπας έχει βάλει αυτούς τους κήρυκες να λένε τα πράγματα που λένε. Θεωρεί ότι είναι άλλο ένα λυσίπινο το οποίο, εντάξει, καλύτερα θα ήταν να μην χαλάμε και τα λεφτά μας, αλλά δεν θεωρεί ένοχο τον Πάπα σε τίποτα. Νούμερο 50. Οι χριστιανοί πρέπει να διδαχτούν ότι αν ο Πάπας γνώριζε την εξαναγκαστική απόσπαση χρημάτων την οποία επιβάλλουν οι ιεροκήρυκες που πουλούν τα λυσίπινα, θα προτιμούσε η βασιλική του Αγίου Πέτρου να γίνει στάχτη παρά να οικοδομηθεί επάνω στο δέρμα, στη σάρκα και τα οστά του ποιμνίου του. Άμα ο Πάπας ήξερε αυτά τα πράγματα που γίνονται, θα προτιμούσε να μην χτιστεί καν αυτός ο ναός. Οπότε φυσικά αυτά τα πράγματα ταρακουνάνε όλη τη Γερμανία και τους Ρωμακαθολικούς εκεί πέρα. Στα γρήγορα να
θέλω να αναφέρω κάτι, επειδή πριν μιλήσαμε για το sola fide, μιλήσαμε για, για τη δικαίωση δια της πίστεως μόνο. Και είναι στον ίδιο περίπου καιρό πάνω κάτω που ο Λούθεος αρχίζει και καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα για το πραγματικό Ευαγγέλιο του Χριστού. Και κάποιοι λένε, μα γιατί δεν μίλησε για το sola fide, γιατί δεν μίλησε για τη δικαίωση δια της πίστεως μόνο μέσα σε 95 του θέσεις. Διότι οι 95 θέσεις ήταν συγκεκριμένα για τα συγχωροχάρτια. Αλλά μέσα σε αυτές τις δηλώσεις του βλέπουμε, θέλω να σας διαβάσω μερικές, βλέπουμε την θεολογία που υπάρχει κάτω από αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας διαβάσω μερικές, ξανά από τις 95 θέσεις, που βλέπουμε που οδεύει η θεολογία του. Στο νούμερο 36 λέει, κάθε πραγματικά μετανοημένος χριστιανός έχει δικαίωμα στην πλήρη συγχώρεση της ποινής και της ενοχής, ακόμη και ας μην κατέχει συγχωροχάρτη. Κάθε μετανοημένος, κάθε χριστιανός που μετανοεί, δεν έχει σημασία αν έχει αγοράσει κάτι από τον Πάπα, έχει συγχώρεση. Νούμερο 37. Κάθε αληθινός χριστιανός, είτε ζωντανός είτε νεκρός, συμμετέχει σε όλες τις ευλογίες του Χριστού και της Εκκλησίας. Και αυτή η συμμετοχή του χορηγείται από τον Θεό, ακόμη και χωρίς να κατέχει δυσύπινο. Οπότε βλέπουμε προς τα που το πηγαίνει. 92. Άρα, οπότε είναι προς το τέλος εδώ πέρα των θέσεων του. 92. Άρα, διώξτε όλους αυτούς τους προφήτες που λένε στους ανθρώπους του Χριστού «Ειρήνη, ειρήνη», όταν δεν υπάρχει ειρήνη. Αυτό το έχει πάει από τον Ιερεμία, που ερχόντουσαν οι Βαβυλώνοι να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και ήταν οι ψευδοπροφήτες και λέγανε όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να φοβάστε τίποτα. Ειρήνη, ειρήνη, ενώ δεν υπάρχει ειρήνη. Αφήνονται να μας καταστρέψουν. Και εδώ πέρα λέει αλίμονο σε αυτούς που κηρύττουν για τα συγχωροχάρτια, που λένε ειρήνη, ειρήνη. Γιατί? Επειδή σου λένε εδώ πέρα, με το που βάλεις αυτό εδώ πέρα, σώζεσαι. Ή αυτός που είναι μέσα στο καθαρτήριο θα σωθεί. Θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Και αλίμονο σε αυτούς που λένε τέτοια πράγματα. Λες και όλα είναι εντάξει επειδή εγώ αγόρασα αυτό το πράγμα. Νούμερο 93. Ευλογημένοι ας είναι όλοι εκείνοι οι προφήτες που λένε στους ανθρώπους του Χριστού «Σταυρός, σταυρός». Εκεί που δεν υπάρχει σταυρός. Εννοεί όταν εκεί αυτοί που δεν ξέρουν για το σταυρό του Χριστού, αυτοί που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο, ευλογημένοι είναι αυτοί που τους λένε για το σταυρό του Χριστού. Και όχι τους κηρύττουν συγχωροχάρτια και λυσίπινα. Ένα τελευταίο που είναι το αγαπημένο μου, το νούμερο 62. Ο πραγματικός θησαυρός της Εκκλησίας είναι το ιερότατο Ευαγγέλιο της δόξας και της χάρης του Θεού. Εκεί πέρα είναι ο θησαυρός της Εκκλησίας και όχι σε συγχωροχάρτια. Τώρα, αυτό γίνεται τώρα στη Γερμανία. Όταν αυτό φτάνει στα αυτιά του Πάπα, αρχικά, στη Ρώμη, δεν έδωσε τεράστια σημασία. Αρχικά είπε, άλλος ένας μεθυσμένος Γερμανός θα ξεμεθύσει. Αλλά δεν ξεμέθησε. Οπότε τι γίνεται τώρα. Η Ρώμη τελικά, επειδή σιγά σιγά, όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα χρήματα από τα συγχωροχάρτια αρχίζουν και λιγοστεύουν. Αφού έχουν εξαπλωθεί οι 95 θέσεις του Λουθύρου και ο κόσμος λέει «Α, εδώ πέρα έχουμε έναν καθηγητή θεολογίας που μας λέει ότι δεν χρειάζεται να αγοράζουμε τέτοια πράγματα. Ο Θεός συγχωρεί από τη χάρη του». Οπότε το ποσό που ερχότανε στη Ρώμη έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Οπότε λένε «Όπα, πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ πέρα». Και παρεπιπτόντως μια υποσημείωση εδώ πέρα. Όλοι έχουμε ακούσει για τις 95 θέσεις του Λουθύρου. Οι περισσότεροι δεν έχουμε ακούσει για τις 97 θέσεις του Λουθύρου, που ήταν πάλι ένα τέτοιο πράγμα που είχε κάνει για ακαδημαϊκή συζήτηση, που το είχε κάνει 2 μήνες περίπου νωρίτερα. Κανένας δεν ακούει για τις 97 θέσεις. Γιατί? Οι 97 θέσεις ήταν πολύ θεολογικές. Είχαν να κάνουν με την βούληση του ανθρώπου, είχε να κάνει με τον προορισμό, την εκλογή και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν ασχολήθηκε κανένας. Όταν όμως έβγαλε τις 95 θέσεις, που είχε να κάνει με λεφτά, που χαλάνε την επιχείρηση της Εκκλησίας, τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πριν δεν μας απασχολούσε. Οπότε, αφού έχει πέσει η business,
καλούνε τον Λούθυρο να πάει στη Ρώμη. Οι φίλοι του του λένε, μην πας στη Ρώμη. Δεν πάει. Ωραία. Οπότε, αφού δεν πηγαίνει αυτός, λένε, ωραία, να στείλουμε κάποιον εκεί πέρα να του μιλήσει. Και στέλνουν ένα μεγάλο όνομα, αυτό είναι τον επόμενο χρόνο, το 1518, στέλνουν ένα μεγάλο όνομα, τον καρδινάλιο Κάγεταν, ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ρωμαιοκαθολικός, για να μιλήσει στον Λούθυρο. Ο Λούθυρος χάρηκε. Επειδή επιτέλους, λέει, θα μπορέσουμε να κάνουμε θεολογική συζήτηση. Αυτό ήταν. Γι' αυτό είχα βάλει τις 95 θέσεις. Επειδή θέλω να κάνουμε ακαδημαϊκές, θεολογικές συζητήσεις, να μιλήσουμε για αυτά τα που είναι σημαντικά, αυτά τα πράγματα. Οπότε, λέει, ωραία, θα πάω επιτέλους να συζητήσω με ένα μεγάλο κεφάλι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Θα συζητήσουμε τις θέσεις μας. Όταν φτάνει εκεί που ήταν αυτός ο καρδινάλιος, του λένε, λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Ο καρδινάλιος σε περιμένει μέσα. Θα πας και θα σε ρωτήσει. Έχεις κάτι να πεις? Εσύ θα του απαντήσεις μία λέξη. Ρεβόκο, που σημαίνει ανερό. Τα παίρνω πίσω. Ο Λούθυρος λέει, μισό λεπτό, κάτσε. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να κάνουμε θεολογική συζήτηση. Του κάνουνε, όχι, δεν κατάλαβες καλά. Έχεις έρθει εδώ πέρα για να αναιρέσεις αυτά που έχεις πει και όλα θα πάνε καλά. Και μπορούμε να το ξεχάσουμε, αυτό το προβληματάκι που έχουμε. Μπαίνει μέσα και είναι ιδιωτική, είναι ιδιώτους μέσα. Και ο καρδινάλιος του λέει, έχεις κάτι να πεις? Λέει, έχω σφάλι. Δεν ήταν η φράση που περιμέναμε. Του κάνει, ναι, έχει σφάλι. Πώς? Έχεις διδάξει πράγματα που πάνε ενάντια στη διδασκαλία. Σαν τι? Ας πάρουμε τα λυσίπινα. Είναι δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το έχει δηλώσει ο Πάπας, το έχει δηλώσει ο άλλος ο Πάπας. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι στάνταρ θεολογία της Καθολικής Εκκλησίας. Και δεν γίνεται εσύ να βγαίνεις και να λες ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Και λέει αυτός, μα δεν το λέει μες στη γραφή. Αρχίζει και γίνεται έτσι ένα... Αν και ήταν μόνοι τους μες στο δωμάτιο, υπήρχαν άνθρωποι απ' έξω που ακούγανε. Και από ό,τι ξέρουμε, ακουγόντουσαν πάρα πολύ δυνατά. Οπότε στην ουσία αρχίζανε και μαλώνανε. Και φωνάζανε ο ένας τον άλλον. Και ο Λούθυρος του έλεγε στην ουσία, δεν γίνεται να διδάσκουμε κάτι, από το ότι το είπε ο Πάπας, αυτό δεν... Δεν μπορούμε να το δεχτούμε όταν η Γραφή λέει κάτι αντίθετο. Τώρα, είναι πολύ εύκολο για μας να πούμε εντάξει, δεν συμφωνούσε με τον Πάπα. Τι σημασία έχει? Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πούμε εμείς που δεν ζούμε σε μια ρωμαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα. Άμα ζεις τον 16ο αιώνα σε μια ρωμαϊκή χώρα και πεις ο Πάπας ήταν λάθος και ο άλλος ο Πάπας ήταν λάθος, τώρα μας δημιουργείς πρόβλημα. Οπότε αυτή η συζήτηση δεν καρποφόρησε, δεν έγινε τίποτα που να βοήθησε την κατάσταση. Ο Κάγεταν έφυγε, ο Λούθυρος επέστρεψε στην Βιτεμβέργη και δεν έγινε τίποτα. Τον επόμενο χρόνο, ο Λούθυρος είχε επιτέλους αυτό που ήθελε. Ήθελε να γίνει μια μεγάλη ακαδημαϊκή συνάθρηση, ένα μεγάλο debate και να συζητήσουν για θεολογία. Και η Ρώμη έστειλε το μεγαλύτερο όνομα που είχε, τον λέγανε Johann Eck. Ο Johann Eck κατέστρεφε όλους τους αντιπάλους του στα debate. Ήταν μορφωμένος, ήταν έξυπνος, είχε δυναμική φωνή, μπορούσε να τους λιώσει όλους. Οπότε, γίνεται ένα μεγάλο debate, μαζεύονται όλοι μαζί, πανεπιστήμια, καθηγητές. Και καθόντουσαν, αυτά τα debate δεν ήταν για μία ώριτσα. Αυτά κάνανε μέρες. Και ήταν εκεί πέρα για ώρες, κάθε μέρα. Και ο κόσμος καθότανε και άκουγε στα λατινικά. Εντάξει, στα λατινικά για ώρες βαθιά θεολογία. Όχι σαν εδώ πέρα σήμερα
Δεν εννοώ εσάς συγκεκριμένα σήμερα. Γενικώς εννοώ σήμερα που ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει να ακούσει μισή ώρα κήρυγμα, Κυριακή το πρωί. Μιλάμε για να ακούνε για ώρες δύσκολη θεολογία στα λατινικά. Καθώς προχωράνε λοιπόν, και έχουμε τον Johann Eck από τη μία και τον Λούθερ από την άλλη, προχωράμε, και ο Eck αρχίζει και στριμώχνει τον Λούθηρο εκεί ακριβώς που τον εθέλει. Βγάζει ένα χαρτί με αυτά που είχε γράψει ο Λούθηρος. Και λέει, αυτά εδώ που είπε ο Λούθηρος είναι ίδια με αυτά που είπε ο Γιάν Χους. Τώρα, για εσάς που ήσασταν εδώ πέρα την προηγούμενη Κυριακή, μιλήσαμε για τον Γιάν Χους. Ποιος ήταν αυτός? Ο Λούθηρος εκείνη τη στιγμή λέει, τι, δεν ήξερε τι γινόταν εδώ πέρα. Οπότε γίνεται ένα διάλειμμα και πάει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου εκεί πέρα που ήταν, να δει τι ακριβώς εννοούσε όταν είπε ότι εγώ λέω τα ίδια με τον Γιάν Χους. Τι είπε ο Γιάν Χους δηλαδή. Οπότε πάει και βλέπει ο Λούθηρος ότι ο Γιάν Χους ήταν ένας άνθρωπος στην Βοημία, εκεί που είναι η σημερινή Τσεχία, ο οποίος 100 χρόνια νωρίτερα είχε πει πολλά από τα ίδια πράγματα που είχε πει και ο Λούθηρος. Και κάτσε και τα κοίταξε και είπε, ναι, όντως είπε πολλά ίδια με μένα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά έγινε μία σύνοδος, η σύνοδος της Κωνσταντίας, η οποία καταδίκασε τον Γιάν Χους και τον κάψανε στην πυρά. Οπότε τώρα ο Λούθηρος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Όντως, εγώ διδάσκω τα ίδια με αυτόν, ναι, που είναι καταδικασμένος αιρετικός και τον σκοτώσανε. Εγώ τώρα τι κάνω? Συνεχίζουμε ή τα αφήνουμε? Πηγαίνει, επιστρέφει στο debate και του λέει, τι έχεις να πεις, Λούθηρε? Και ο Λούθηρος απαντάει και λέει, όλοι περιμένουν να δούνε, επειδή τώρα τι θα κάνεις, ποια πλευρά θα πάρεις? Θα πάρεις την πλευρά της Ρωμαϊκής Εκκλησίας ή την πλευρά του Γιάν Χους? Και λέει, ο Γιάν Χους είχε δίκιο. Και η σύνοδος που τον καταδίκασε ήταν λάθος. Κακώς τον σκοτώσανε. Οπότε τώρα ο Λούθηρος όχι μόνο έχει εναντιωθεί στις δηλώσεις του Πάπα, αλλά έχει εναντιωθεί και ενάντια στις συνόδους. Επειδή υπάρχουν πολλοί που σου λένε ότι ο Πάπας μπορεί να έχει το αλάθητο, ο Πάπας μπορεί να κάνει θεόπνευστες δηλώσεις, αλλά σου λένε επίσης ότι και οι Οικουμενικοί Συνόδοι και άλλες συνόδοι, άμα είναι θεόπνευστες, αυτοί αποφασίζουν ποιες είναι θεόπνευστες, σου λένε και αυτές είναι από τον Θεό. Οπότε τώρα σου βγαίνει ο Πάπας, ο Λούθηρος, και σου λέει ότι η Γραφή είναι πάνω και από τον Πάπα και από τις συνόδους. Και ο Γιάν Χους είχε δίκιο. Όλοι σοκάρονται. Όλοι σοκάρονται επειδή στην ουσία έχει καταδικάσει τον εαυτό σου τώρα. Έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα στη θέση των αιρετικών. Και επειδή ο Λούθηρος, όπως είπα και νωρίτερα, δεν έκανε τίποτα με μισή καρδιά και όλος ο κόσμος έχει σοκαριστεί τώρα μέσα στην αίθουσα με αυτό που έχει πει, λέει, συγγνώμη, σε περίπτωση που δεν με καταλάβατε, θέλω να μιλήσω λίγο γερμανικά. Για να με καταλάβετε, επειδή δεν θέλω να υπάρξει παρεξήγηση. Και τους λέει στα γερμανικά, αν ένας απλός λαϊκός, ένας που δεν είναι ιερέας, που δεν είναι μοναχός, που δεν είναι θεολόγος, αν ένας απλός λαϊκός είναι οπλισμένος με την Αγία Γραφή, είναι πιο αξιόπιστος από ένα πάπα ή μια σύνοδο που δεν έχει την Αγία Γραφή. Και εκεί λένε όλοι, έχει καταδικάσει τον εαυτό του. Έχει καταδικάσει τον εαυτό του με αυτά που κάνει. Ο Λούθηρος κατάλαβε ότι η Γραφή είναι πάνω απ' όλα, είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία και για έλεγχο και για επανόρθωση και για δικαιοσύνη, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος, προετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Ο Λούθηρος, με αυτά που έχει πει, δεν μπορεί να γλιτώσει τον αφορισμό από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Και όντως, ο Πάπας στέλνει ένα έγγραφο, το οποίο αποκηρύσσει και αφορίζει επισήμως τον Λούθηρο.
Ο Λούθυρος, με το που του έρχεται αυτό το γραπτό, εκεί που είναι, καλεί όλους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου όπου δίδασκε και στη Βιτεμβέργη, όλους μαζί, και λέει αυτό εδώ είναι που με καταδικάζει, και έκατσε και το έκαψε μπροστά σε όλους. Μπράβο, όλοι μαζί του. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Τώρα αφού έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, τον καλούνε σε μία, ας την αποκαλέσουμε, σύνοδο, λέγεται το έδικτο της Worms, ένα μέρος εκεί πέρα, που τον καλούνε να έρθει να σταθεί ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον της κυβέρνησης, να δούμε τι θα πει. Οι φίλοι του λένε «Μην πας, μην πας». Αλλά αυτός πίστευε σε αυτά που έλεγε. Πίστευε αυτά που είχε διδάξει και ήθελε πραγματικά να μπορέσει να παρουσιάσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αλήθεια που έχει δει. Και αποφασίζει να πάει. Όταν φτάνει εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν και αυτοί που είναι υπέρ του, είναι αυτοί που είναι κατά του. Γίνεται ένας ψιλοχαμός εκεί πέρα. Φτάνουν και μπαίνει μέσα και υπάρχουν τεράστια ονόματα εκεί πέρα. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι εκεί πέρα. Ο Κάρολος ο Πέμπτος είναι εκεί πέρα για αυτή την δίκη που θα γίνει. Καθώς φτάνει εκεί πέρα, τον πάνε μέσα. Να δούμε το σκηνικό είναι το εξής. Έχουμε εκεί πέρα τον αυτοκράτορα, έχουμε όλους εκπροσώπους της Εκκλησίας και της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα τραπέζι μπροστά με όλα τα βιβλία και τα γραπτά του Λουθύρου. Και τον καλούν να έρθει να σταθεί εδώ πέρα. Το δωμάτιο γεμάτο έτσι με κόσμο, με λαό και με αυτούς που τον αγαπάνε και με αυτούς που τον μισούν. Και του λένε, Μαρτίνο Λούθυρα, είναι αυτά τα βιβλία σου? Ναι, είναι αυτά τα βιβλία μου. Αναιρείς αυτά που έχεις γράψει εδώ πέρα? Λέει, κοιτάξτε, έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα, είναι λίγο διαφορετικά, κάποια θα μπορούσα να τα διορθώσω, κάποια θα μπορούσα να κάνω εκείνο. Και του λένε, δεν είσαι εδώ πέρα για να μας διδάξεις θεολογία. Δεν ήρθες εδώ πέρα για να συζητήσουμε κάτι. Αναιρείς ή όχι αυτά που έχεις γράψει? Αυτός προσπαθεί να συζητήσει και του λένε, δεν είμαστε εδώ πέρα για τέτοια πράγματα. Ναι ή όχι? Τώρα, πολλοί νομίζουν ότι εκείνη ήταν η στιγμή που είπε όχι, δεν αναιρώ και χαμός. Και ανεβαίνει στο άσπρο το άλογο του και φεύγει. Αλλά όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Αρχίζει και μουρμουρίζει κάτι. Του λένε, μίλα πιο δυνατά για να σε ακούσουμε. Αναιρείς ή όχι? Και λέει, μπορείτε να μου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο? Του λένε, είχες 4 χρόνια να τα σκεφτείς αυτά που έγραφες. Αναιρείς ή όχι? Από τη χάρη του Θεού και μόνο, κάποιος λέει, ας του δώσουμε 24 ώρες. Ας του δώσουμε 24 ώρες και να μας απαντήσει μετά. Να δούμε, ίσως να μην χρειάζεται να κάνουμε τίποτα δραματικό. Και του λένε, θα ξανασυναντηθούμε εδώ πέρα αύριο την ίδια ώρα. Και φεύγει. Ελεύθερος. Και εκείνο το βράδυ, στην ουσία προσεύχεται ο Θεός να του δώσει τη δύναμη να πεθάνει. Να παραμείνει πιστός. Έχω εδώ πέρα μία προσευχή του, έχουμε διάφορες προσευχές του από εκείνο το βράδυ, αλλά έχουμε εδώ πέρα μία προσευχή του που αν δεν σας πειράζει θα ήθελα να σας διαβάσω. Λέει το εξής. «Ω Θεέ μου, ω παντοδύναμε αιώνιε Θεέ, πόσο φοβερός είναι ο κόσμος. Κοίτα που ανοίγει το στόμα του για να με καταπιεί και πόσο μικρή είναι η πίστη μου σε σένα. Ω η αδυναμία της σάρκας και η δύναμη του σατανά. Αν έπρεπε να εξαρτηθώ από οποιαδήποτε δύναμη του κόσμου, όλα θα τελείωναν. Ω Θεέ μου, βοήθησέ με ενάντια στη σοφία αυτού του κόσμου. Σε παρακαλώ, κάντο με τη δύναμή σου. Το έργο δεν είναι δικό μου, αλλά δικό σου. Εγώ δεν έχω δουλειά εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορώ να τα βάλω με αυτούς τους τρανούς ανθρώπους αυτού του κόσμου.
θα περνούσα ευχαρίστως τις ημέρες μου μέσα στην ευτυχία και την ησυχία. Αλλά η υπόθεση είναι δική σου και είναι δίκαιη και αιώνια. Κύριε, βοήθησέ με. Ω πιστέ και αμετάβλητε Θεέ, δεν εξαρτώμαι από τον άνθρωπο, θα ήταν μάταιο. Ό,τι είναι από τον άνθρωπο θα αποτύχει. Θεέ μου, δεν με ακούς. Θεέ μου, δεν είσαι πια ζωντανός. Όχι, δεν γίνεται να πεθάνεις. Απλά κρύβεις τον εαυτό σου. Με διάλεξες για αυτό το έργο, το ξέρω. Γι' αυτό, Θεέ μου, κάνε σύμφωνα με τη θέλησή σου. Μην με εγκαταλείπεις. Για χάρη του αγαπητού σου Υιού του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η υπεράσπισή μου, η ασπίδα μου, το όχυρό μου. Κύριε, πού είσαι? Θεέ μου, πού είσαι? Έλα, σου ζητώ. Είμαι έτοιμος. Δες, είμαι έτοιμος να δώσω τη ζωή μου για την αλήθεια σου. Να υποφέρω σαν αρνή, επειδή η υπόθεση είναι άγια και είναι δική σου. Δεν θα σε αφήσω για όλη την αιωνιότητα. Και αν ο κόσμος είναι γεμάτος διαβόλους, και αν αυτό το σώμα, το οποίο είναι έργο των χεριών σου, πρέπει να καταστραφεί και να ποδοπατηθεί και να κοπεί σε κομμάτια και να γίνει στάχτη, η ψυχή μου είναι δική σου. Ναι, έχω το δικό σου το λόγο που με διαβεβαιώνει. Η ψυχή μου ανήκει σε σένα και θα ζήσω μαζί σου για πάντα. Ω Θεέ, στείλε βοήθεια. Την επόμενη μέρα, ο Μαρτίνος Λούθυρος πηγαίνει και έχουμε το ίδιο σκηνικό. Όλοι μαζεμένοι, εκεί πάλι τα γραπτά του. Εσύ ο συγγραφέας? Ναι. Αναιρείς αυτά που έγραψες? Ξαναξεκινάει, λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια στα οποία θα αλλάζα κάποια πράγματα και του λένε, δεν είμαστε εδώ πέρα για συζητήσεις. Ναι ή όχι? Και λέει, αφού θέλετε μια απλή απάντηση, θα σας τη δώσω. Εάν δεν με πείσουνε από την Αγία Γραφή ή από την κοινή λογική και όχι από αποφάσεις του Πάπα ή αποφάσεις των συνόδων που τόσες φορές έχουν πέσει σε αντιφάσεις, η συνείδησή μου είναι εχμάλωτη στο Λόγο του Θεού. Το να πράττει κανείς ενάντια στη συνείδησή του δεν είναι ούτε ορθό ούτε ασφαλές. Επομένως, δεν μπορώ και δεν πρόκειται να αναιρέσω τίποτα. Εδώ θα σταθώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ο Θεός να με βοηθήσει. Εκείνη τη στιγμή γίνεται μία, πώς να το εκφράσουμε, όλο το δωμάτιο σκάει σε φωνές, αυτοί που είναι υπέρ του, αυτοί που είναι εναντίον του, γίνεται ένας χαμός εντελώς μες στο δωμάτιο, δεν μπορούν να έχουν ειρήνη και ησυχία. Και ο Λούθυρος μέσα στο μπούγιο πάει να φύγει και εκεί πέρα που πάει να φύγει κάποιος τον αρπάζει. Κλείνουν το κεφάλι, τον αρπάζουν, τον βάζουν μέσα σε μια άμαξα και φεύγει. Και λες, οπ, να τα μας. Και όταν ξυπνάει, όταν βλέπει ποιος είναι, δεν είναι οι εχθροί του που τον πήραν να τον σκοτώσουν, αλλά είναι οι φίλοι του που τον απήγαγαν για να τον προστατέψουν. Και τον παίρνουνε σε ένα κάστρο και τον εκρύβουνε για ένα χρόνο, για να μην μπορούν οι αρχές να τον πιάσουνε. Από εδώ και στο εξής, τι γίνεται, τι κάνει όταν είναι για ένα χρόνο μέσα στο κάστρο? Δεν θέλει να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, θέλει κάτι να κάνει. Οπότε μεταφράζει την Αγία Γραφή στα γερμανικά, για να μπορεί ο λαός σου να το διαβάσει. Για πολλούς, αυτή η στιγμή όπου ο Λούθυρος είπε «Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ θα σταθώ», είναι η μεγαλύτερη στιγμή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, αυτό φυσικά δεν είναι το τέλος του Λουθύρου, έχει ακόμα πολλά να κάνει στη ζωή του, αλλά κάτι που ανέφερα, αν ήσασταν εδώ την προηγούμενη Κυριακή, μιλήσαμε για άτομα οι οποίοι διδάσκανε τα ίδια πράγματα, πολλά από τα ίδια πράγματα που είπε ο Λούθυρος, πριν από τον Λούθυρο. Μιλήσαμε για τον Γιάν Χους και για τον Τζον Βίκλιφ και για άλλους, οι οποίοι είπανε πολλά από τα ίδια πράγματα για την ανώτατη αυθεντία της Γραφής και τέτοια πράγματα. Αλλά πολλοί από αυτοί, γιατί δεν μπορέσανε και
εξαπλώσανε το λόγο τους. Γιατί δεν μπορέσανε τις διδασκαλίες τους να τις εξαπλώσουν όπως ο Λούθυρος? Διότι ο Λούθυρος είχε τώρα την τυπογραφία. Πριν λέγανε κάτι, το μαθαίνανε κάποιοι άνθρωποι και οι Ρώμοι τους το τελείωνε. Αλλά τώρα, ακόμη και αν τον σκοτώνανε αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν τον εκτελούσανε και δεν τον είχαν αρπάξει για να τον κρύψουν οι φίλοι του, και όντως τον εκτελούσανε, δεν μπορούσε να σταματήσει πια αυτό το κίνημα της μεταρρύθμισης που είχε ξεκινήσει. Είχαν ακούσει για τον Λούθυρο, είχαν διαβάσει τα βιβλία του, είχαν διαβάσει τα γραπτά του. Η γραφή είχε αρχίσει και μεταφραζότανε σε άλλες γλώσσες, παρά από τα λατινικά που ήταν εκεί στη Δύση, και τώρα δεν σταματούσε με τίποτα. Θα κλείσουμε. Απλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έχω ακούσει συχνά, θα πει σε κάποιον για κάτι που λέει η Γραφή. Θα πει σε κάποιον για κάτι που λέει η Γραφή, το οποίο δεν είναι, που δεν αρέσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Στον σύγχρονο άνθρωπο. Και θα σου πούνε, α, εσύ με την Αγία Γραφή, θες να μας πας πίσω στο Μεσαίωνα? Και η απάντησή μου σε αυτό είναι, όχι, μάλλον δεν καταλαβαίνεις σωστά την ιστορία. Η Αγία Γραφή ήταν αυτή που μας έβγαλε από το Μεσαίωνα. Η Αγία Γραφή ήταν αυτή που μας έβγαλε με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση από τον σκοταδισμό και τις ανθρώπινες διδασκαλίες των θρησκευτικών αρχών του Μεσαίωνα, στο φως και στην ελευθερία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Οπότε θα κλείσουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Αύριο θα κάνουμε ένα μάθημα. Όσοι δεν είστε αυτής της εκκλησίας και θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ, θα κάνουμε ένα ακόμα μάθημα πάνω στους μεταρρυθμιστές που προσπάθησαν να έρθουν να μιλήσουν στους Ορθόδοξους στην Ελλάδα και πώς πήγε αυτό εκείνο τον αιώνα. Θα μιλήσουμε για αυτά αύριο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.